Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό της Ζωφριάς. 12η αγωνιστική για τον 4ο όμιλο σε Development 1. Οι Iron Maiden φιλοξενούν τον Κολοσσό. Πρώτη επίθεση για τους τελευταίους, άστοχο το δεξί drive. Βίζεται της Maiden. Οι Maiden οι οποίοι έχουν ρεκόρ 6-5. Την τελευταία αγωνιστική ιτήθηκαν από τους Μήνους με 71-44. Ενώ από την άλλη ο Κολοσσός βρίσκεται στο 4-7. Την τελευταία αγωνιστική υποχρεώθηκε και αυτός στην 7η του ήττα για φέτος απέναντι στο Flying Circus. Μαζεμένοι σήμερα οι γηπεδούς του Πρωτοκαλάθη, όσο λέω τα δικά μου τον Παναγιώτου. Με 9 σήμερα η Iron Maiden, από την άλλη 6 για τον Κολοσσό. Ακόμα μια απουσία στο ημερολόγιο για τον πρόεδρο, τον Ζαμπούρα, τον οποίο σας φορήσουμε να κάνει Κολοσσό εδώ στη Ζωφριά. Δεν μας έχει κάνει τη τιμή να τα λέμε και αυτά. Εννοείται κάποια δουλειά θα και άνθρωπος, πλάκα κάνει προφανώς. Και μπουντά για την κορυφή, άστοχο, ριμπάουντ μακρύς. Νομίζω έχω δει από ένα μάτς και των δύο ομάδων φέτος, μπορεί και παραπάνω, από τον Κολοσσό νομίζω έχω δει δύο, ένα από Μαζαράκης και ένα εδώ Ζωφριά. Με τους Iron Maiden είχαμε βρεθεί πριν λίγο καιρό στο Σπάρτακο, στο ματσάκι μεταξύ Basket Maniacs με Iron Maiden, αν θυμάμαι καλά. Πολύ καλή ομάδα. Έχουμε τα αδέρφια Μακρύ και τα αδέρφια Μαλτέζο, αν θυμάμαι καλά. Μακρύς. Μπαλά στον έτερο Μακρύ, τον Μίμη. Και από εκεί στο Μαλτέζο. Σουτ για δύο, άστοχο. Από τον Θοδωρή. Παναγιώτου οργανώνει. Μπαλαστάνει στη γωνία. Πετρόπουλος. Πάρει να σπίτι, θα σπάσει την μπάλα ξανά έξω. Στου δια 3, κοντό. Από τον Παύλο. Νέα 14 για τον Κολοσσό. Εκτά δεύτερα. Παναγιώτου. Θα προσποιηθεί, θα ψάξει να βρει χώρο. Πάρα πολύ καλή η άμυνα από τον Αριστομένη. Το Μακρύ. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Έπαιρνε πάση στο κόψιμο. Πετρόπουλος. Θα σκοτεί από το elbow, θα αστοχίσει, μάχη για τα rebound, κατεβάζουν οι Maiden. Μακρύς. Μπέρα στον Μαλτέζο. Και από εκεί ξανά στον Αριστομένη. Μαλτέζος από κοντά, αστοχή με ταμπλό, rebound, μακρινό. Από το Μακρύ. Βάζει την πλάγια γραμμή, αυτό ακριβώς. Ο Κατσάνος. Επίθεση ξανά για τον Κολοσσό. Ταραντήλης γυρνάει και φτωχεί από κοντά. Ο χειριώδης σέντερ του Κολοσσού, με τον οποίο έχουμε κάνει μια συμφωνία. Δεν θέλω να δείπω τώρα στο βίντεο, ξέρει εκείνος. 4 αναπάντητη την πόντια τον Κολοσσό στα πρώτα περίπου 4 λεπτά. Άστοχος ο Μακρύς.
Ρούσης, Ταραντίνης γυρνάει και αφήνει ωραία την μπάλα. Προσπίπτω σούτ για 3, περνάει, πάρα πολύ καλή η άμυνα από τους γηπεδούχους. Μακρύς γυρνάει, δύσκολη προσπάθειά του. Ριμπάουντ ο Ρούσης. Ρούσης ξεφεύγει και πετυχαίνει ακόμα ένα καλάθι στην πλάτη της άμυνας του Νάρων Μάιντα. Πρώτη κόντη για τον Αριστοτέλη. 0-6. Μακρύς θα μαδίσει την τρίπλα, θα ψάξει την πάσα, θα βρει τον Μαλτέζο. Άστοχο το τριποντάκι. Κατεβάζει ο Πετρόπουλος. Ωραία πάσα, αλλά στοχή από κοντά στην εύκολη θεωρητικά δουλειά του Ταραντινής. Μακρύς μπαλά στον έτερο μακρύ, τον Αριστομένη. Δεν θα περάσει από τα αριστερά, θα σηκωθεί, αλλά θα στοχίσει στο lay-up. Ρούσης συμποδέχεται ωραία, προσπείται και ξανασπάει την μπάλα έξω. Ο Τρόπουλος το ζήγησε, το σούταρε, αλλά το έχασε. Την μπάλα εκτός. Σώζει ο Μαλτέζος και αφήνει στα μακρά κατεβάσει. Μακρύς μπάλα στον αδερφό του, φλοντεράκι. Άστοχο, δύο βολές τις οποίες θα εκτελέσει ο Μίμης. Time out από τους Iron Maiden, 3 και 3 δευτά στο ρολόι, 0-6. Επιστροφή με το time out για τις δύο βολές του Μακρύ. Μέσα η πρώτη πόντι για τους Iron Maiden. Μέσα και η δεύτερη, 2-2. Επίθεση ξανά για τον Κολοσσόφ. Δύο έξι το σκορ. Ωραία πάσα χαμηλά, δύσκολα λεούπ, άστοχο από τον Μετρόπουλο. Μακρύς Μαλτέζος, παίρνει την μπάλα χαμηλά στον Παλιγιάννη, ο οποίος γυρνάει, αλλά αστοχεί. Τον θυμάμαι τον ψηλό, είχε κάνει και πολύ καλό μάτς με τους Basket Maniacs. Βέβαια δεν βλέπουν φοβερό σουτέρ που είχαν από μέση απόσταση. Ένα ψηλό τριάρι τεσάρι. Δεν ξέρω αν έχει συνέχεια. Και 44. Μπάλα έξω, μακρύς για 3, θα αστοχίσει. Πετρόπουλος κατεβάζει. Έχει μπει και ο αγαπημένος ο Μαλτέζος. Φοράει ρετρό εμφάνιση, μην μακρύ από ό,τι καταλαβαίνω. Μπαλέτζας, λάθος πάσα, κλέψιμο από τους γηπεδούχους. Κίσας μακρύς, πολύ καλή άμυνα στην Αλέτζα. Έπεσε την πάση στο κόσμο, την βρήκε σε δεύτερο χρόνο. Μπάλα στον Παλιγιάννη. Ήρθε να κερδίσει το φάουλ. Επαναφορά από την baseline του Iron Maiden. Iron Maiden, βαφτισό. Άστοχο το σουδάκι με ταμπλό από τον Μαλτέζο. Κατεβάζει ο Παναγιώτου. Τα
Καβλέτζας. Μπάλα χαμηλά. Έχουμε φάουλ από τον αγαμένο τον Μαλτέζο. Πρώτο για τους Iron Maiden. Δύο έχουν μέχρι στιγμής οι φιλοξενούμενοι. Μακρύς κατεβάζει. Δύο πάνω το σύστημα που θα παίξουν λογικά οι Μαϊντανοί. Μαλτέζος για τρεις. Δεν βάζει από το τρίποντο της ομάδας του. Κατεβάζει ο Πετρόπουλος. Βαλέτζας περνάει. Άμυνα με φάουλ από τον Μίλιτον μακρύ. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Γιάννης. Μέσα η πρώτη. Και λέει για μεταγραφή μου μυρίζει, δεν τον έχω ξαναδεί. Έξω η δεύτερη, ριμπάντο Ματρίς. Κίσας Μακρύς, πάλι Γιάννης θα δώσει ένα σύν και θα πέσει προς τα κάτω. Μετά με το οποίο κρατάει ο ψηλός. Πολύ έξυπνη άμυνα από τους παίκτες του Κολοσσού. Έκαναν βήματα πίσω και τον ανάγκασαν να χάσει λίγο την ισορροπία του. Τελευταία 40 δεύτερα. Παναγιώτου βρήκε χώρο, σηκώθηκε και φτώχησε ξανά. Κάνει τους 4. Ο Παύλος 2-9. Μαλτέζος μακρύς. Λίγο ψηλή πάσα στον Παλιγιάννη. 15 δεύτερα, όλα στην διάδοση του Κολοσσού. Παναγιώτου Πανωτές σταυρωτές, περνάει, αφήνει ωραία την μπάλα. Σουτ μέσα από το έξοδο ξανά από τον Πετρόπουλο. Ένα δεύτερο, μακρύς, πίσω από το κέντρο, άστοχος. 2-11, σκορ πρώτης περίοδου. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στη Σοφριά. Πρώτη επίθεση για τους Iron Maiden. Μακρύς. Μπάλα φτάνει στον Μαλτέζο και από εκεί στον Παλιγιάννη. Ποιος γυρνάει μέτωπο, γυρνάει αλλά στοχή στα ραμποδολέια. Παναγιώτου high scorer για τον Κολοσσό με 4 πόντους στην πρώτη περίοδο. Ταραντήλης έμεινε μόνος του αλλά στοίξε. Μακρινό rebound. Ο Μαλτέζος ο οποίος τρέχει αλλά κάνει την μπάλα νόμιμα. Παναγιώτου οργανώνει ξανά μια σκηνή που λογικά δούμε αρκετές φορές σήμερα. Κόμμα ένα διποντάκι. Λίρα 100 από μέσα, πώς θα σε φαίνεται ο Πετρόπουλος. Παρόν ούτε έβαλε και στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Φτάνει τους 4. Μαλτέζος ωραία την μπάλα. Καλκοπέδης, φτάσει στην πάσα, βρίσκει τον Μαλτέζο, άστοχος εκείνος, rebound ο Ρούσης. Παναγιώτου Καραντίνης έχει να δώσει ένα screen ψηλά. Σας μάχεται και περνάει πάνω από το screen. Ρούσης για 3. Εύστοχος με ταμπλό. Να δώσω άλλο στο τέλος. Κάνει τους 5 πόντους. Παρόμοιο σκηνικό με το πρώτο δεκάλεπτο. 4-0 στην αρχή του πρώτου και 5-0 στην αρχή του δεύτερου. Πάντα για τον Κολοσσό μιλάμε. Μακρύς, δύσκολη προσπάθεια και φάουλ. Ο Δαλέτζας. Δεύτερο φάουλ για εκείνον. Μέσα.
πρέπει να προσέχει από το κύπρο εξής, νομίζω. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για τον Κολοσσό, είναι μόλις 6 άτομα. Μακρύς άσπρος από κοντά, Χαλιάνης κερδίζει το θετικό rebound και τελειώνει την φάση από κοντά. Πρώτη πόντι για την κυβερνήση. Και δύο βολές πάνω στην προσπάθεια του Παναγιώτου. Παναγιώτη φτάνει στους 5 πόντους. Επίθεση για τους Μαϊντανούς, Παλιγιάννης, άστοχος από κοντά. Παναγιώτη, αστοχή. Αλλά αλλάξα ξανά την κατοχή. Για τρεις κοντό, λοιπόν ο Παλιγιάννης. Βαλίζας τρέχει, αλλά χρειάζεται με την καφαρά της μπάλας. Μακρύς. Πάλα χαμηλά στον Παλιγιάννη, ο οποίος θα γυρίσει, θα αφήσει. Ωραία στον ψηλό, άστοχος από κοντά, rebound, ο Ρούσης. Μπράβο σε πάσα. Από τον Ταραντιλή. Κατοχή και πάλι. Μάιντεν, Κίσας έμεινε μόνος, το ζήγησε, το σούταρε, αλλά στόχισε. Σε δεύτερη σώμηση για τον Κολοσσό. Πιέζεται, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Ο Μπατσίκας, Ρούσης από κοντά, θα στοχίσει, λοιπόν, ψηλά, αλλά ούτε, συγγνώμη, ο Ταραντίλης θα δώσει τη λύση. Κάπως έτσι κυλάνε τα πρώτα 4,5 λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου. Παλιγιάννης δύσκολο το λέει, αφού επιχείρησε. Πετρόπουλος, Ταραντίλης, Ταλέντας, ωραία πάσα χαμηλά στον Μπατσίκα. Μπατσίκα στο Λονταράκι, άστοχο, rebound. Ο Καλκοπέδης, Κίσας, Ρούσης σώζει, αλλά αντικανονικά νομίζω πάτησε την βασική γραμμή, ακριβώς αυτό έδειξε και ο διαιτητής. Τρεις αλλαγές για τους Μαϊντανούς, μέσα ο Μίμης ο Μακρύς, ο Θοδωρής ο Μαλτέζος και με το 99 ο Κατσάνος. Μακρύς για τρεις, κοντό το σουτ, επιθετικό rebound, μπάλα ξανά έξω, 7 δεύτερα για τους Άρων Μαϊντανούς. Παλτέζος Μακρύς για τρεις, θα αστοχίσει, μάχη στα ριμπάμου, θα κατεβάζει τελικά ο Ρούσης. Τατσίκας, Ταραντίλης θα παίξει με πλάτη, θα γυρίσει και θα βάλει το καλάθι. Είναι διαφορετική σκόρες μέχρι στιγμή για τον Κολοσσό, ο οποίος βρίσκεται προς το σκορ. Και δυσμένο φάουλ και δύο βολές για τον Παλιγιάννη.
πρώτη. Φτάνει σε 3 ο Παλιγιάννης. Και τώρα τους 4. 6-19. 4-20 από μένα στο ρολόι. Επίθεση για τον Κολοσσό. Πετρόπουλος. Μπατσίκας ψάχνει την πάσα. Θα περάσει την παράδοση Παραντήλη. Βαλίζας για 3. Κοντό. Ριμπάουντ μακρύς. Κατεβάζει ο Αριστομένης και περνάει την μπάλα στον Μαλτέζο. Μαλτέζος θα κερδίσει χώρο με τη δύναμή του, θα ασχοληθεί από κοντά. Επιθετικό ριμπάουντ ο Παλιγιάννης. Καλάθι και φάουλ. Δίνει όλες τις επιθετικές λύσεις μέχρι στιγμής για τους γηπεδούχους. Έχει βάλει 6 πόντους και είναι οι μόνοι 6 που έχουν σκοράρει στα πρώτα 6 και 20 οι γηπεδούχοι. Μέσα και η βολή. Καλούς τον τρίποντο. Είναι ψηλό. 9-19. Έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Ρουσί. Δύσκολη προσπάθεια, ανάποδο λέει, άστοχο. Είχε και τα καντήλια της την μπάλα ο Μαλτέζος. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κακές οι προσπάθειες των Iron Maiden, απλά η μπάλα δεν καταλήγει στο καλάθι. Δαλέτζας, Μπατσίκας, Ρούσης χαμηλά στο ποδοσφαιρικό από τον μακρύ. Παναγιώτο του Μαρτυρίξανα στο παρκέ, αυτό και θα γίνει στη θέση του Ρούση. Βαλέτζας για 3. Ευστοχή από την κορυφή της ρακέτας και δίνει αέρα 13 πόντων στον Κολοσσό. Κάνει τις 4 ο περιφερειακός του Κολοσσού. 5 διαφορετικοί σκόρερ για τους φιλοξενούμενους. Φοβερή επιθετική πολυφωνία. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Μακρύς, φάουλ, ο Παναγιώτου. 5ο φάουλ. Από εδώ ξεκινήσεις όποιο φάουλ και αν γίνει από πλευράς Κολοσσού θα στείλει στη γραμμή της ανορπίας τους γηπεδούχους. Έξω πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Πετρόπουλος κατεβάζει. Καλέντας, περνάει την μπάλα χαμηλά στον Μπατσίκα. Άστοχο το hook, rebound. Και η μπάλα στα χέρια του Κατσάνου. Μακρύς. Έχει χώρο, θα το πάρει. Αλλά θα το πάσει. Κάλε εκτός, θα το κύβεν έξανα στον Κολοσσό. Αλλαγή, έξω ο Μακρύς, μέσα ο Καλκοπαιδής. 2 λεπτά στο ρολόι. Οργανωμένη επίθεση με τον Κολοσσό, με τον Παναγιώτη στην κορυφή. Παναγιώτη για 3. Κάκω το σουτ. Λίγο βιαστική επίθεση νομίζω. Παλιγιάννης. Μαλτέζος θα κατεβάσει. Μακρύς. Λίγο δυνατή η πάσα του. Ενάμιση λεπτό στο ρολόι. Προβάδισμα 13 πόντων παραμένει για τον Κολοσσό. Ταραντήλης. Αστοχή από κοντά με τον Τσιχού.
Κρίνς κατεβάζει. Πάρα πολύ καλή άμυνα του Πετρόπουλου. Σε κενό δέρμα θα βάλει ακόμα δύο πόντους. Τι θέλω και μιλάω, δεν ξέρω. Τον μάτι για τον άνθρωπο. Συν 13 παραμένει. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Παναγιώτου. Φύγει. Και αυτό το εύκολο καλάθι. Απορρέχουμε και ο ίδιος ανάποδο λέει από και αυτό. Ρούσης δεύτερο επιθετικό rebound. Ρούσης Παναγιώτη για 3. Κακό. Επιθετικό rebound ούτε τώρα. Πάρα πολλά εύκολα χαμένα καλάθια για τον Κοντοσό, ο οποίος θα μπορούσε να έχει διευρύνει ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα περισσότερο μάλλον το προβάδισμά του. Μαλτέζος. Δύο βολές τις οποίες θα εκτελέσει ο Δωρής. Έντεκα δεύτερα βολή στο ρολόι. Το πάρει για να χτυπιστεί. Μέσα η πρώτη. Και η δεύτερη. Μια δεύτερα. Ρούσης επιλύεται κατά μέτωπο. Άμυνα με φάουλ από τον ψηλό. Νομίζω πρώτα φάουλ για τον Καλκοπέδη. Φτάνει τους 4, 4,3 στο ρολόι. Έξω η δεύτερη. Παναγιώτου Λέγκας Καραντίνη στη λήξη με φλότερ. Μπάλα δεν είναι το μάτι. Τέλος πρώτη μέρη 10-23. Δεύτερο μέρος εδώ στη Ζωφριά. 10-23 μπροστά ο Κολοσσός. Παναγιώτου Ρούσης θα περάσει από τα δεξιά, θα αφήσει την μπάλα από πίσω του. Παναγιώτου για 3. Αστοχή. Το λοιπόν του Ταραντήλης, ο Ρούσης. Μαλτέζος. Φύγει από τα δεξιά, θα αφήσει ωραία την μπάλα στον αδερφό του. Φάουλ και δύο βολές για τον Θοδωρή. Τρίτο φάουλ Παναγιώτου. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Θοδωρής. Μέσα η πρώτη. Στη δεύτερη. Λοιπόν Παραδίλης κατεβάζει ο Πετρόπουλος. Πετρόπουλος πάει πολύ γρήγορα. Αλλά δεν γίνεται και πάση από τα δεξιά. Ακόμα ένα rebound. Και προποθέσει αμοιασμού με τον Μαλτέζο. Τους πάει μέχρι μέσα, άρα στο λέει απ. Yeah.
Θέτε επίδεση για τους Μαϊντανούς. Μακρύς επιχείρηται από τα δεξιά. Θα ψάξει την πάσα. Θα βρει τον πάλι Γιάννη. Ωραία συνεργασία, αλλά άστοχος ο Μακρύς από κοντά. Βαλέντζας. Τον Παναγιώτου, ποτή στον Μετρόπουλο, ο οποίος θα σκοτήσει με τα μπλο θα αστοχίσει. Μακρύς. Επιτύχει από το κέντρο, καθαρή άμυνα και κλέψιμο του Παναγιώτου, φάουλ συνέχεια από τον Κίσα. Είναι μπλοκ αυτό που έκανε αυτή τη γραμματεία. Ωραίος ο Παναγιώτου. Παναγιώτη, νομίζω ότι βάλε φοβερό lay-up. Την τελευταία φορά που τον είδα εδώ στο Σοφριά, το οποίο βέβαια δεν ξέρω αν μπήκε στα highlight, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Εγώ το έχω στείλει πάντως ως προτινόμενο. Ίσως θα βάλω το καλάθι από κοντά. Εγώ μία φορά έβαλα το έστρεδο σημείο με τις ευλογίες μου να μπει στο top 10. Ήταν ένα ωραίο προβληρωτικό καλάθι, ένα λέα περίεργο που είχε βάλει. Πάγανε και λάθος βέβαια για τα δικά μου τόση ώρα, αλλά τι σημασία έχει. Παλιέννης κλέβει, αλλά η μπάλα καταλήγει. Και η μπάλα μάλλον καταλήγει στα χέρια Μαϊντανών. Μαλτέζος ξεφεύγει, αριστερό λέει απάστοχο. Λοιπόν, ο Ρούσης. Πετρόπουλος, αμέσως αλλαγή. Φώναξαν 3-4 παίκτες των Μαϊντανών. Φάουλ πάνω στον ψηλό. Παραδίδει στύψη στο πρόσωπο, αλλά δεν καταλαβαίνει. Θα συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Δαλέτζας Αλία με τον Πανιγιάννη. Βάλε αυτό και δεχεί παραμένει στον Κολοσσό. 4 δεύτερα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Παναγιώτου περνάει, αφήνει ωραία στον Ρούς, ο οποίος κοιτάει τα χέρια του. Παραδέχεται ότι κάνει εκείνο στο λάθος. Ήταν καλή πάσα νομίζω. Δεν την περίμενε σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, επίθεση για τον Άρη Μάιντανε. Μακρύς. Έμεινε μόνος, αλλά αντίφτασε, πέρασε την μπάλα στον Κίσα. Τον τότε σου από εκείνον. Παναγιώτου. Ταλέντζας. Φάουλ του Κίσα πάνω στον Παναγιώτου. Όχι, δικό μου το λάθος, βήματα. Αυτό το σφύριγμα και μπερδεύτηκα. Τα έχουμε πολλές φορές. Αν εγώ βλέπω ένα από εδώ, οι διαιτητές βλέπουν 1001 από εκεί που βρίσκονται. Οπότε πολύ πιθανό κάποιες φορές όλοι σπίγε να κάνουμε λίγο λάθος στα κολ. Πετρόπουλος. Μπάλα χαμηλά στον ψηλό. Ακόμα 2 πόντια ο Ταραντήλης. Πρώτη πόντια τον Κολοσσό μετά από 4 λεπτά από τη για αυτό το χρονικό διάστημα. Οι φιλοξενούμενοι μακρύς για 3. Καλό σουδάκι. Και πρώτο τρίποντο νομίζω στο μάτς για τους Μαϊντανούς. Έτσι 2 σερί στα πρώτα 4,5 λεπτά. Μακρύς κλέβει, ανώτερη η Μαϊντανή. Άστοχο το αριστερό λέγια. Αλλαγή ζητάει ο Μακρύς. Τρόπουλος για 2, ξανά
αυτό είναι το ψωμάκι του. Πρέπει να έχει 4 εύστοχα από μέσα απόσταση μέχρι τώρα. Συνολικά νομίζω. Όχι νομίζω. Έχει 3. Επαναφορά από το πλάι. Μαλτέζος για 3. Άσκο το σουτ. Πολύ ωραία πάση του Πετρόπουλου. Παναγιώτου από τα δεξιά. Μακρύς Καλλιγιάννης αφήνει ωραία την παραστοκόψιμο. Κερδισμένο φάουλ. Ο Πετρόπουλος, 2 βολές, ο Κατσάνος μέσα, ο Γαμέμων, ο Μαλτέζος έξω, ο Θοδωρής. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 17 27. Πετρόπουλος αστοχή αυτή τη φορά, τον Μαθιασά. Μακρύς θα κατεβάσει. Και θα περάσει πάνω στον Παλιγιάννη. 3 δεύτερα ο ψηλός. Καραντήλης, Ρούσης, Καλιά, του Κατσάνου, μπάλα στον Παναγιώτου. Παναγιώτου. Φάουλ από τη Σμάιντάν. Από το νούμερο 9 το Μακρύ. Δεύτερο για εκείνους, 3 έχουν. Όχι ξέρω, το τρίτο και για εκείνους. 3 έχουν ήδη μέχρι στιγμής οι φιλοξενούμενοι. Γαλέτζας, Ταραντήλης γυρνάει αναστοχή στον αποδολέα. Μακρύς. Ήθελα κάνει την μπάλα. Πετρόπουλος. Γαλέτζας, ωραία παστοκόψιμο. Ρούσης από κοντά. Επανακάμπτουν μετά την ανιδρία που ήταν στα πρώτα 5 λεπτά. Η 6 του Κολοσσού. 3 και 15 στο ρολόι. Παλιγιάννης κέρδισε χώρο, λαστόχησε από κοντά. Λοιπόν, το Κατσάνος. Ούτε εκείνος θα ευστοχίσει. Ταλέντζας για 3. Εύστοχος από την κορυφή της ρακέτας. Μέσα το καλάθι, το mid-range shoot μάλλον από τον Αγαμέμνονα, τον Μαλτέζο. Πολύ καλύτερη. Το τρίτο δεκάλεπτο σε σχέση με τα προηγούμενα που έχουμε δει, οι Μαϊντανοί. Αν ήταν και λίγο πιο εύστοχοι στις βολές, θα πω εγώ, το match μπορεί να είχε πάρει τελείως διαφορετική τρόπη.
έξω ο Ταραντήλης, μέσα ξανά ο Βατσίκας. Παναγιώτου. Ρούσης θα παίξει με πλάτη. Παναφορά ξανά από την baseline για τον Κολοσσό. Σουτ για 3. Ραλίδας άσπρος αυτή τη φορά. Rebound ψηλά πάλι Γιάννης. Τελευταίο δίλεπτο. Μακρύς. Θα αφήσει στον Μαλτέζο. Θα δίνει και μας δέξει να μπει. Παραδείγματος θα περάσει, θα σκοτεί και θα φυγήσει ξανά. Πολύ πολύ βελτιωμένη εικόνα των λιγοδούχων. Φάουλ, όχι, πάτησε την πλάγια, την βασική μάλλον γραμμή. Ο Πετρόπουλος. Iron Maidan 21-34. Επιστρέφουμε το time out. Μαλτέζος. Μακρύς, σταυρωτή, θα περάσει, θα αφήσει την μπάλα στον Παλιγιάννη. Καλά και βάλα τον διπλό. Μαλτέζος αμένου να στρέχει, αλλά βάζει φρένο. Μακρύς. Ψάχνει την πάσα, θα περάσει. Ασυχή για το double team, θα περάσει μας τον Παλιγιάννη. Δύσκολο να αποδολεί, ριμπάουντ ο ίδιος. Ξανά και ξανά, ο Αντμένεν νικά. Τελευταία 29 δεύτερα. Iron Maidan 15,4 στο ρολόι, επίθεση για τους Maidan. Μακρύς, Μαλτέζος, όλοι φωνάζουνε. 6 δεύτερα στο ρολόι, Μακρύς. Ωραία πάσα, Μαλτέζος κερδίζει χώρο και λέει πως τόπ καθαρά το Μετρόπουλο Παλιγιάννης. Φέιντ αγώι άστοχο, τέλος τρίτης περίοδου, 26-33. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εντός ζωφριά. Οι Maidan έχουν εξαργυρώσει νομίζω την πολύ καλή της εμφάνιση. 16-12 το επιμένου σκορ της τρίτης περίοδου. 10 είχαν βάλει συνολικά στο πρώτο ημίχρονο. Παλιγιάννης γυρνάει, φέιντ αγώι δύσκολο και άστοχο ο Ριβάνο Μετρόπουλος.
Κάντζας. Δυσκολία, μπλοκ του Παλιγιάννη. Μπλοκ απάντησε από τον Ταραδίνη στην αντίπερα όχθη. Το μάτς συνεχίζει κανονικά. Παλιγιάννης κατά μέτωπο. Καλάθι έχει φάουλ, ναι. Δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Από τον ελευθερό διάδρομο θα αστοχίσει, ριμπάουντ εκεί σας. Αυτό τον κοντά βαλτές σας, ο ίδιος το ριμπάουντ. Βαλτές σας, πέφτει ο Παναγιώτη, κλέβει ο Μετρόπουλος. Με αυτοψία ο Κολοσσός, Ρούσης, Πετρόπουλος, προσφύτε, ξεφεύγει, μένει μόνος του. Αλλά στο γήμα ταμπλό, ριμπάουντ το χείς σας. Μαλτέζος για δύο. Καλό το σουτ, μειώνει την διαφορά στους πέντε. Πρώτη πόντι, δεύτερη περίοδο. Καλέτζας. Μένω τον αριστερό θα αστοχίσει, λοιπόν ξανά ο Ραλέτζας. Ελάφισε να την περάφει, συν 7 για τον Κολοσσό. Μακρύς. Περνάει την μπάλα χαμηλά στον Παντελιάλη, Ταραδίλης είναι εκεί και την δυσκολεύει την προσπάθεια. Δαλέτζας. Μπάλα έξω. Εφτά δεύτερο στον Ρόι Πετρόπουλος, κερδίζει χώρο και τελειώνει τη φάση από κοντά. Σας πάρουν και φωνάζουν. Αστοχή εκείνος. Επιθετικό rebound. Ο Μαλτέζος πάρουν το φύγει από τα χέρια. Και θα βγει εκτός. Κατοχή περνάει ξανά στον Κολοσσό. Τρία λεπτά έχουν περάσει. Ισορροπημένο μέχρι στιγμής το τελευταίο δεκάλεπτο. Παναγιώτου Πετρόπουλος αστοχός από μέση απόσταση. Η μπάλα στο μακρύ. Κρίση ωραία. Ραχιά περνάει, αλλά δεν τελειώνει την φάση μπροστά στα υψωμένα χέρια του ψηλού. Λέντας φάουλ. Ο Μίλης ο μακρύς. Μέσα ο αδερφός του. Αγιώ του για τρεις. Κάθε γνωστό αλλά δεν καταλήγει. Στο διστάκι, rebound ο Κίσας. Η μπάλα στο Μαλτέζο. Ο Δωρής τρέχει, βλέπει ωραία την πάσα. Αγαμέμνονας. Δεν την υποδέχεται σωστά. Πετρόπουλος πάρει ένα σκιν από το Ρούσι. Σούτα μέσα απόσταση, άστοχο.
Διακυρός Φεραντίλη. Μακρύς. Θα περάσει από τα αριστερά και θα τελειώσει τη φάση. Ζωντανή ακόμα η Μαϊντανή. Δύο 39, έξω η μπάλα. Ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο η Iron Maidan. Time out. Ο Κολοσσός. Επιστρέφουμε το time out. 5 λεπτά στο ρολόι. 32-39. Εκεί σας Μαρτέζος, θα σκοθεί για 3, αλλά θα το χάσει. Rebound ο Μετρόπουλος. Ήρθε να ανεβάσει κιόλας. 0-1 τα φάουλ, 0 μέχρι στιγμή για τους Iron Maidan, 1 από τον Κολοσσό. Να το πρώτο. Παναγιώτου. Δικαιοχώρος σκόρτια από μέσα απόσταση, αλλά στόχισε, μάχης για τα rebound, κατεβάζει ο Βατσικάς, έχουμε ένα χτύπημα μεταξύ του Μακρύ και του Πετρόπουλου στην προσπάθεια να κατεβάσει το rebound. Φάουλ και δύο βολές για τον περιφερειακό του Κολοσσού. Μέσα η πρώτη. Rebound του Βαραντίλης. 10 δεύτερα για τον Κολοσσό. Πετρόπουλος, Παναγιώτου. Το σκούτε, πολύ καλή άμυνα. Πάνω του 3 δεύτερα, Πετρόπουλος από μέση απόσταση. Άστοχος, rebound του Κίσας. Αυτή είναι η ευκαιρία για τους Iron Maidan να μειώσουν και να πάνε το momentum με το μέρος τους. Φάουλ Παναγιώτου. Τρεις, άστοχος, ο Θοδωρής, rebound ο Παναγιώτου. Μεγάλη πάσα του Μετρόπουλου, κλέβει ο Μακρύς. 3-50. Μακρύς ωραία σταυρωτή, περνάει, αφήνει ωραία στον Παλιγιάννη. Σταυρωθούν βήματα. Και χαλική ποινή. Μία βολή για τον Κολοσσό. Μεξέ βολή. Αλλαγές, μέσα στον Αμακρύς, έξω ο Μαλτέζος, έξω και ο Κίσας, μέσα ο Κασάνος. Παναγιώτου, γυρνάει, πάει την παλέξη στον Πετρόπουλο. Φάουλ πάνω. Μάλλον τεταρτό σε Μαϊντανούς. Όχι, 5 συμπλημένα ομαδικά στη γραμμή της Ολομπίας ο Πετρόπουλος. Yeah.
Μπέρτη. Μέσα και η δεύτερη, 2-2. Φτάνει τους Κρέζες και Πετρόπουλους στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. 32-45. Μακρύς. Παλιγιάννης γυρνάει και φτωχεί από κοντά. Και 59. Πετρόπουλος μακρύς κλέβει. Πήγε να περάσει με βοδίτσα από τον Παναγιάννη. Θα γίνει αυτό. Για 4-43. Μακρύς δύσκολη προσπάθεια και ριζόμενο φαόλ και δύο βολές για τον Μίμη. Το Ταραντήλι συμπάω στο Πετρόπουλο. 2-40 στο ρολόι. Φάουλο μακρύς πάνω στον Νεβαναγιωτού. Επειδή βινή και για τον Κολοσσό τώρα. Μέσα η δεύτερη. Δύο μισή λεπτά. 34-44 στο γυρί διαφορά 10 πόντων για τον Κολοσσό. Παλιγιάννης με ταμπλό. Πιέζουν πόντι για τον ψηλό. Πιέζουν ψηλά. Η Μάιντανη. Λέτζας περάσει από τα αριστερά, θα αφήσει την μπάλα, κλέβει ο Μακρύς. 2-15, Μακρύς, φάουλ. Και δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Οδηγίες από τον Φοβερίδο Μαλτέζο. Μέσα και η δεύτερη. 2-2. Στις 4 ο Μακρύς. Πετρόπουλος. Πιέζει ψηλά ο Μαλτέζος. Έμεινε μόνος του. Και τελείωσε τη φάση από τα δεξιά. Ο Ματσίκας. 46. Μπαίνει σιγά σιγά στα τελευταία 100 δεύτερα, Μακρύς γυρνάει και ευστοχή. Πετρόπουλος μεγάλη πάσα, Μπατίκας μόνος του. Αστοχή, λοιπόν ο Ταραντήλης βάλει εκτός από τα χέρια του. Δεν το πιστεύει ο Μπατίκας. Πετρόπουλος τον ηρεμεί και του λέει αμυνά αμυνά, καλά λέει.
Μακρύς. Μπαλά στον αδερφό του, σκληρώνει ο Παλαιγιάννης ψηλά. Μακρύς για τρεις. Θα στοχίσει λοιπόν ο Πετρόπουλος. 1-20. Αν σκοράρουν εδώ νομίζω τελειώνει το μάτι. Είναι λάθος ο πάσος του Ρούσι. Μαρτέζος, αστοχή με ταμπλό, rebound ο Πετρόπουλος. Φάουλο Μακρύς. Μαρτέζος μέσα στον Κατσά, στη θέση του Κατσάνου. Μέσα η πρώτη. Εξελεύθερη στις πέντε πρώτες. Ο Πετρόπουλος. Ένα λεπτό στο ρολόι. Ακόμα μια επίθεση για τον Κολοσσό. Πετρόπουλος. Έξι δεύτερα. Πιεστική άμυνα και κλέψιμο από το Μακρύ. Φάουλ όμως. Το οποίο νομίζω χρειάζεται ο Μαλτέζος. Παναφορά με τον Μετρόπουλο. Παλιγιάννης κλέβει. Μακρύς. Κατεβάσει. Αντισταμένης φάουλ ο Μπατσίκας. 47 δεύτερα με το ρολόι. 40-47. Μακρύς. Έξω η πρώτη. Μπάλτον πουλάει εδώ είναι η αλήθεια. Έξω και η δεύτερη με δύο τρόπο. Φάουλ ο Μαλτέζος. Κύσας μέσα, έξω ο Μαλτέζος. Στη γραμμή της Φιλανθρωπίας ο Ρούσης. Μέσα η πρώτη. Σύγχρεμος ο Αριστοτέλης. Προβάδισμα 8 πόντων. Με τον Κολοσσό. Έξω η δεύτερη, λοιπόν τον Παλιγιάννης. Μακρύς. Μεγάλη πάσα για τις άσχημα από τον Μίμη. Λοιπόν το Κίσας. Μαλτέζος και αυτός. Ούτε εκείνος, Ταραντίνης. Νομίζω πως πήγε τέλους. Μισό λεπτό μένει. Πετρόπουλος. Δαλέτζας. Λογικά φτάνουν στην πέμπτη νίκη. Οι Κολοσσιώτες. Τέλος ματς, 40-48 τελικό σκορ.